Η Arsenal έχει να χάσει πάλι σε τελικό από το 1980. Είναι πολύ νίκη του θεσμού με τις 13 κατακτήσεις. Η West Ham είναι η τελευταία ομάδα που την έχει κερδίσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας επιφυλάσσει το σημερινό παιχνίδι. Ο ήχος που ακούτε βεβαίως είναι από τον ηχολήπτη του γηπέδου. Θα μπει στην συνέχεια στην τελική φάση του Champions League. Παρ' όλα αυτά είναι επιτυχημένη χρονιά. Εδώ η σέντρα, η κεφαλιά, out, πρώτη προσπάθεια για την Arsenal με τον Aubameyang. Ούτως ή άλλως Καμπαγέρο ήταν ο τερματοφύλακας του κυπέλου. Έγινε το κλέψιμο της μπάλας τώρα. Πουλισίκ το σούτ, εντυπωσιακή επέμβαση. Ο Mount ήταν εντυπωσιακή επέμβαση αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά από τον Μαρτίνες. Αρκετή για την Arsenal. Τον Chambers, τον Παύλο Μάρι, τον Μουστάφη, προβλήματα στο κέντρο της αμυνάς. Παλιά και πάλι μπροστά. Το γύρισμα για τον Ζιρού. Πατάνε την μπάλα μέσα στην περιοχή. 1-0. Γκολ από τον Πουλισίκ από την assist του Ζιρού. Αυτή την πολύ ωραία κάμερα. Εκεί ο Μαρτίνς δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πέρασε από τον Τίρνη και τον Τσάκα. Πολύ ωραίο το τελείωμα από τον Πούλησικ. Πολύ πολύ σημαντικός για την νεανική αυτή τη Τσέλσι. Εδώ το σούτ από τον Πεπέ, ο Καμπαγέρο. Είναι ομαδικό σίγουρα, πέρα από το προσωπικό λάθος. Όλα τα άλλα έρχονται μέσα από την ομαδική. Εδώ ξανά ο Πούλησικ βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σούτ. Και αν ο Θεμπάγιος τελικά θα το εκτελέσει, γιατί πήρε την μπάλα πάνω από τον Καμπαγέρο. Θα μας το πεις και εσύ λίγο, Αντρέα, αν δείξει ένα γενικό πλάνο η Arsenal. Φωτεινέση για τον Aubameyang εκτός περιοχής. Θα αφήσει ο Πεπέ το σούτ. Πόπο, γκολάρα. Εκπληκτικό γκολ. Έχουμε σφύριγμα, αλλά θα υπάρχει offside. Για να το δούμε. Εδώ. Ναι, στην αρχή της φάσης, αν υπάρχει εδώ. Στο γύρισμα, κοίταξε τώρα πώς θα αλλάξει. Γιατί στη συνέχεια είναι και εξαιρετικά εκτελεσμένο. Κάνει την πάσα στο όνομα Aubameyang, ήταν πιο μπροστά. Ξανά η παλιά εδώ για τον Aubameyang. Θα περάσει στην πλάτη του Αθμιλικότητα, τον έχει τραβήξει εδώ και υπάρχει πέναλτι από τον Τέιλερ. Δεν χρειάζεται νομίζω ούτε το VAR, γιατί έχει βάλει το χέρι στην πλάτη. Για να τον δούμε. Κίτρινη για τον Αθμιλικότητα στο 26. Στο 26 ευκαιρία για την Arsenal λοιπόν. Ευκαιρία για την Arsenal στο 28 λοιπόν. Να ισοφαρίσει με τον Aubameyang. Εδώ πάμε Γιάνκα απέναντι από τον Καμπαγέρο. Και έχουμε ξανά τελικό. 1-1. Πήγε να το κάνει λίγο έξω, να το προλάβει νομίζω εκτός περιοχής, αλλά 1-1 λοιπόν. Παλιά τώρα είναι μέσα στην περιοχή για τον Mount. Θέλει να γυρίσει, κρατάει την μπάλα στο σημείο, το σουτ. Στο πέναλτι μπλέχτηκαν εκεί. Τους είχε αποχωριστεί και το Μακρυμαλή, σέντρα και πάλι στο δεύτερο δοκάρι σε μια κομπίνα που συχνά γίνεται. Μάρκος Αλόνσο εκεί δεν έδιωξε μέσα στην περιοχή από την κόντρα. Πέρασε δίπλα όμως από την εστία του Καμπαγέρο στο 45. Ο Λακαζέτ ήταν που εκτέλεσε. Τον Ρις Τζέιμς, Μάουντ, φύριγμα της λήξης. Ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, 1-1. Με το πολύ γρήγορο γκολ του Πούλησικ στο 5ο λεπτό, την ισοφάριση του Aubameyang στο 28 με το εύστοχο πέναλτι. Δεν τη βοηθάει τόσο με την τριάδα τώρα, ήταν πιο ευέλικτο το σχήμα με τον Αθλικουέτα. Τώρα αναγκαστικά ναι, είναι γιατί ο Κρίστενσεν δεν μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Δεν οπότε μπορεί να ανοίξει τόσο καλά όσο ναι. Ναι. Στο κάτω μέρος της οθόνης σας βλέπετε και τις ενδεκάδες. Πούλησικ, πολύ ωραία ενέργεια, έχει φύγει μόνος του μέσα στην περιοχή, πλασάρει και έχει βρει την μπάλα. Ο Μαρτίνες. Αν δεν γίνει κάποιο προσωπικό λάθος, είναι. Εδώ πέρασε μπροστά για τον Mount. Αν δεν το μεπέ. Λακαζέτ. Την άλλη πλευρά είναι ο Aubameyang. Μόνος του τον είδε ο Λακαζέτ. Ο Aubameyang. Νομίζω δεν θέλει να εκτελέσει με την πρώτη. Ένα σου τώρα. Εντάξει, περισσότερο να φύγει από τον Τσάκα η μπάλα. Ανεβαίνει ο Μπεγερίν. Εντάξει. Την μπάλα ο Κρίστενσεν έδιωξε. Αφήνει το παιχνίδι. Στην πλευρά και πάλι ο Aubameyang. Για να δούμε την προσπάθεια από τον Aubameyang. Θα κάνει την τρίπλα. Ναι, εκεί δεν μπορεί να το σταματήσει. Είναι ο απόλυτο πρωταγωνιστή. Τούμπα 2-1. 70 γκολ για τον Aubameyang με τη φανέλα τη Arsenal. Και είναι καθαρή και εδώ και η φάση, διότι ο Κρίστενσεν είναι πάνω στην μπάλα. Κανένα offside βέβαια. Δεν βοηθάει το κορμί του Ζουμά έτσι ναι, στο να. Αλλά αυτέ οι μικρέ λεπτομέρειε. Λίγο πιο νωρίς, όχι. Θα είναι μια δεκάδα του χρόνου πολύ δυνατή. Κόβασιτς εδώ. Φλερτάρει.
με την κίτρινη κάρτα και θα την πάρει. Για διαμαρτυρία. Γιατί είχε ελκό, ναι. Όχι, όχι, είναι κόκκινη. Καλά στο είπα. Γιατί. Μα έχει στο 14 αυτό και του ένιωσε αποβολή. Προσπαθούσα να καταλάβω γιατί τον βλέπω να μένει μέσα και να μην του βγάζει την κόκκινη. Και προσπαθούσα να γύρισε προς παίχτες της Arsenal. Σε πάτημα πάει στον Τζακ. Είναι του Ζορζίνιο για τον Έμπρεχαμ. Εκτό περιοχή. Όχι. Όχι. Τα λαβαράκια εδώ βέβαια με τα κύπελα της Arsenal. Μια πλευρά από την. Θα υπάρχουν και τα κυπελάκια της Chelsea, χρονιές που πήρε δηλαδή το κύπελο η Chelsea. Στο 86, διότι δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ντάβιντ Λουίς, θα δούμε και τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο και για τα τελευταία λεπτά θα δούμε και τον Ιθνή Έλληνα αμυντικό, για να τον δούμε εδώ ή όχι ακόμα. Όχι, θα βγει ο Ντάβιντ Λουίς, μάστε. Οκ. Ο Τζέιμς τον πιέζει, αφήνει ο Τέιλορ, Αλόνσο στην περιοχή με τον Παπασταθόπουλο, ο Πέδρο βγαίνει εντυπωσιακά, ο Μαρτίνες περιμένοντας εκεί, ο Τσάκα. Πλάγιο για την Τσέλσι. Άλλο ένα μαρκάρισμα, το έληξε και αφού μας ταλαιπωρήσαν λίγο έτσι. Φτάσαμε πόσο, 102, 103. Ναι, φτάσαμε 102, 103. Τέλος πάντων, ο Αρτέτα γράφει ιστορία. Καταρχήν είναι το πρώτος μετά τον George Graham στην ιστορία της Arsenal παίζει με το τρόπιο σαν παίκτης και σαν προπονητής. George Graham το 71 και το 93. Τώρα ο Αρτέτα το ήθελε, η Arsenal το ήθελε και από τον ημιτελικό και από τη στιγμή που νομίζω έβγαλε έξω και τη City που θεωρητικά ήταν το μεγάλο φαβορί της τετράδας. Θα έχουμε λίγα πανηγυρικά βέβαια, έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτό θα. Και έπεσε, συγγνώμη, έπεσε το κύπελο από τα τράπελα, θα μείνει αυτό, θα υπάρχει, συνέχισε. Και αρκετούς που είχαν αμφιβολίες, νομίζω, μέσα και έξω από την Άρσενα, για να μπορεί του χρόνου να κάνει πιο ήρεμα τη δουλειά του κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία εικόνα. Τελικά το σήκωσε το κύπελο Pierre-Emerick Aubameyang, έστω και με λίγο περιπετειώδη τρόπο. Θα το ευχαριστηθούν πάρα πολύ.